Χριστίνα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα, ευχαριστώ, καλά. Χρόνια. 95,2 Athens DJ. Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Πες μου κάτι. Ένα-ένα θα στα πω εγώ. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, λοιπόν. Από την κόρη σου. Από την κόρη σου, τη Μαρία. Ω, έκανε έκπληξη. Πες μου κάτι, φεύγεις για Καναδά? Φεύγω για λίγους μήνες, θα επιστρέψω πάλι του Πάσχα. Ωραία, έχει ψόφο και κρύο εκεί, αγαπημένη. Κατερίνα, καλημέρα. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, τι κάνεις? Λέει ο Παναγιώτης. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Περιμένω πώς και πώς να γυρίσεις πίσω. Ξέρεις πόσες έμειναν μέχρι, λέει, να γυρίσω? Κάνα Παναγιώτη, ξέρεις να συνεννοούμεθα. Α, τώρα ξέρει Παναγιώτη. Ποιος είναι, για πείτε μου. Αχου πάλι, Παναγιώτη. Παναγιώτη, κάνε μόνο σου, εγώ δεν κάνω. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Σε 13 μέρες ο Παναγιώτης έρχεται. Τέλεια. Ωραία. Θα γίνω εγώ. Όχι, όχι, μη σκάσω. Α, Χριστό. Όχι, βέβαια. Εσύ γιατί? Αερόστατο. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα. Πες μου κάτι, πώς είναι η πρώτη εβδομάδα? Μια χαρά. Ποιος είναι? Ο άλλος ο Μιχάλης, από το ραδιόφωνο. Πότε παντρεύτηκες, ποια μέρα, τι μέρα ήτανε? Σάββατο. Το προηγούμενο? Ναι. Πώς είναι τώρα η πρώτη εβδομάδα, ρε Μιχάλη? Για πες μας, σε ρωτάω πραγματικά. Μιχάλη, ναι. Πραγματικά η πρώτη εβδομάδα είναι όλο μέλη. Δεν ξέρω οι επόμενες πώς θα είναι. Να τα. Και εγώ αυτό έλεγα πριν σου τηλεφωνήσω. Λέω θα είναι πάνω στα μέλια. Τώρα πες κάτι. Με την Δήμητρα, πόσο καιρό ήσουν πριν παντρευτείτε? 7 χρόνια. Καλά, μέσα έπεσες, ούτε να το ήξερες. Εντάξει, γι' αυτό μετράει εβδομάδες μελιού αυτό. Δεν μετράει μήνες για χρόνια. Μάλιστα. Έχει αλλάξει κάτι ή τα ίδια? Σου είπα, η πρώτη εβδομάδα, Μιχάλη, είναι ο αγάπη μου. Σου έχει φέρει κανένα πρωινό στο κρεβάτι, σε προσέχει, σου κάνει μασαζάκια? Όλα, όλα κανονικά, Μιχάλη. Τέλεια, τώρα τέλεια. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι για αυτή, να καταλάβεις. Μην βαρεθεί αυτή, έχει, είναι πρόβλημα αυτά τα όντα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ καιρός. Είστε πολύ σίγουροι για αυτό που κάνετε, γιατί βλέπετε κάποια αποτελέσματα τα οποία σας ευνοούν. Μάλιστα. Η συμμετοχή σας σε ομάδες ή με φίλους σας σε κάποια κοινά ομαδικό ενδιαφέροντα θα σας δώσει χαρά. Έτσι. Και κοινωνικότητα. Μην χάσεις 8.30. Εντάξει, καλέ. Φέρω και καμιά φίλη σου να κάνουμε κι εμείς λίγο. Χαμός θα γίνει, όλες θα τις φέρω. Καλημέρα. Γεια σας, ποια είστε? Η Αγάπη. Τι κάνετε, Αγάπη? Καλά, είμαι, Μιχάλη μου, εσύ? Πάρα πολύ καλό. Είχατε από αυτό που λέει και το όνομά σας μέσα στο Σαββατοκύριακο? Ή υπήρχε ξεραίλα? Πόλικο. Πόσες φορές, Αγάπη? Εντάξει, κάθε μέρα. Είμαι παντρεμένη, με αγαπάει ο άντρας μου. Ναι, εντάξει. Αφού είστε παντρεμένη, κάθε μέρα το ξέρω. Για πείτε μου, τι συμφωνία είναι αυτή μεταξύ των ζευγαριών που είναι παντρεμένα να λένε ότι κάνουν 6 φορές τη 6η εβδομάδα? Τι συμφωνία είναι αυτή? Είναι κάποια συμφωνία είναι αυτή να το λέτε αυτό? Δύο CD άλμπουμ θα παίζετε μουσική ότι την ώρα που θα κάνετε αυτό που κάνετε με τον σύζυγό σας τόσες φορές κάθε μέρα? Ζευγάρια τώρα, λέει. Με έχει πεθάνει, λέει αυτό. Ψέμα. Αυνανιζόταν στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα ήθελε να ολοκληρώσει πάνω στον κόσμο. Δεν πάμε καλά. Απαπα ντροπή. Απαπα, ήθελε να ραντίσει. Το πιάσανε. Όχι. Έλεος κι εσύ. Να την ερωτήσει. Έλεος. Είναι η εποχή τώρα. Παιδιά, είναι μια ιδέα. Μην πας από εκεί και φοράς το καλό στο παλτό, στο κάνε χάλια. Αυτό φταίει τώρα. Ή στις μπότες μένει αυτό. Πραγματικά, αυτό είναι το άγχος μας. Το τελευταίο καιρό, λέει, 27χρονος, γιατί ξέρουν ποιος είναι, θα σου πω. Έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των γυναικών. Και όχι μόνο. Τα είδαν όλα, λέει, οι περαστικοί στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στην Ομόνοια αυτό συχνάζει. Όπου ο νεαρός άνδρας ξεκίνησε να κάνει αυτό το μπίρι-μπίρι-μπίρι, τον τάγκα της ντούγκα. Και ήθελε μπροστά στα μάτια του κόσμου να ραντίσει. Απαναγία. Δηλαδή να περπατάω εγώ και να μου έρθει. Σου έρχεται πίσω και σου κάνει. Α, τσουρ. Θα αρχίσω να τρέχω. Βέβαια, τρέχει και αυτό. Τρέχει αυτό. Ναι. Παρενοχλεί και σεξουαλικά όχι μόνο γυναίκες αλλά και τους άνδρες. Α, έχετε και εσείς φόβο. Για φαντάζομαι. Δεν κατάλαβα τώρα με το καινούριο, με το καινούριο παντελόνι. Συγγνώμη. Δηλαδή δεν ξαναπάω. Δεν περνάω από μόνο. Όχι, ούτε καν. Θες να μου πεις ότι το πρόβλημα σου ήταν γιατί μου λέρεσες το παντελόνι? Βέβαια. Αφού σου λέει αυτό γίνεται. Αντί να το πιάσεις. Ακόμα, τη δράση του νεαρού άνδρα φαίνεται να γνωρίζει η αστυνομία. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει γιατί δεν έχει προβεί σε σύλληψη. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να τον παρακολουθήσει εσύ. Θα του κάνει μαντάρα τη στολή. Θα πλένει η γυναίκα του. Δεν θέλει να πάει. Δεν θέλει να πάει. Αυτό σκέφτομαι. Αλάργα. Καλημέρα. Ωχ, καλημέρα. Ποια είστε εσείς? Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, τι κάνεις εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Ο σύζυγος υποστηρίζει ότι είμαι τρομπόνι. Το εννοώ. Ναι. Πού ξέρει από αυτά ο σύζυγος? Κάτι ξέρει. Δεν έχει καμιά σχέση με τη μουσική ο σύζυγος? Έχει. Τι είναι μουσικός? Έκανα πολλά χρόνια μουσική. Ακορντεόν. Γι' αυτό τα ξέρει. Μπράβο. Σωστό. Μωρό μου, κερδίσατε. Μωρό, τη κερδίσατε. Να δούμε ποιο από του δύο θα πάει να γυμναστεί τώρα. Ποιο είναι ο τεμπέλη. Με ποιον θα τον κερατώσει? Τι με νοιάζει εμένα? Με μένα προφανώς.
Και φτάνουμε στο νούμερο 1 πια. Με ποιον? Με το αφεντικό. Άρα πάλι εγώ είμαι. Μακεδό την κρουτιά. Πεπρωμένο φυγή να δίνετε. Από την αρχή να τελείωνε η έρευνα. Έχω βαρεθεί να σε βλέπω πάντα στην πρώτη θέση παντού. Ό,τι έρευνα και να γίνει, είσαι στην πρώτη θέση. Ακόμα και αν θέλει να πιστήσει με μένα, πάλι με μένα θα δείτε. Αυτό σε σένα καταλήγω πάλι. Αυτό όμω λέγεται κουραστικό για μένα, αντιλαμβάνεσαι. Αλλά τι δίνουν τα ATM? Τι δίνουν, παιδιά? Χρήματα δίνουν. Τι δίνουν? Όχι, τι. Σπέρμα. Ο Χριστός. Αν είναι δυνατόν, ναι. Τι εννοείς δηλαδή? Αν είσαι βιαστική, τι θα κάνεις? Τι λες, θέλω 10 ευρώ. Θα σου πω. Τη λήχτε μου λίγο. Η πρωτοποριακή αυτή ιστορία ανήκει στον συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων Γαλλίας Τουλούζης, που προχωράει στην εγκατάσταση αυτόματων πολιτών, από τους οποίους οι καταναλωτές θα μπορούν όλο το 24ωρο να προμηθεύονται φρέσκο παστεριωμένο σπέρμα. Ναι. Καλά, και μάλιστα σε χαμηλή τιμή. Ναι. Έχει μαλάκες εκεί πολύ. Συγγνώμη. Από αυτά μπορεί κανείς να αγοράσει σπέρμα βάζοντας απλώς αντίστοιχο ποσό στο μηχάνημα. Το σπέρμα δεν διατίθεται σε συσκευασία, είναι χύμα. Χύμα είναι. Ναι. Και πρέπει να έχει βαζάκι μαζί σου. Τώρα θα πω όλα αυτά που βλέπεις. Και ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα είτε να γεμίσει μια γυάλινη ή ένα πλαστικό φιαλίδιο που μπορεί να προμηθευτεί από ένα άλλο μηχάνημα που βρίσκεται δίπλα σου. Λέει το θέλει σε πλαστικό. Πάλι θα χαλάσω λεφτά. Πω, δεν είναι αρχίσει... μαζί σε ένα. Έτσι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και ανακατεύω. Σε ό,τι αφορά τις τιμές. Το 1 ml κοστίζει 1 ευρώ. Το μισό ml 0,5 ευρώ. Δηλαδή. Πανάκριβο. Απαιτεί και κόπο. You know. Πάλι που θα δώσω 1 ευρώ για 1 ml. Τι να κάνεις τώρα, τζάμπα. Τόσο κόπο τράβηξε ο άλλος. Τράβηξε, όπως το πες. Αυτό έτσι. Ξεκουλάθηκε ο άλλος για να το γεμίσει. Δεν είναι τώρα, μην τελαθούμε. Και αν πας με προπληρωμένη κάρτα, το 1 ml αντί για 1 ευρώ κοστίζει 0,9. Έχει και την έκπτωση, ε. Έχεις και discount. Τι λένε Πατρονέλα Μπράντους. Ναι. Η Πατρονέλα. Άκουρε η Πατρονέλα. Ναι. Διάλεξε ένα πρωτότυπο τρόπο να κρύβει. Καταρχήν έκλεβε κινητά. Έμπαινε στα λεωφορεία. Έκλεβε κινητά. Αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Παντού ναι. Και στα μπαράκια πήγαινε και τα λοιπά. Πού τα άκρυβε όμως? Πού? Παιδιά, στα οπίστια της. Στα πού? Οπίστια. Μέσα. Πώς? Και κουδούνιζε. Και τρελαινότανε. Η αστυνομία της σταμάτησε όταν κατέβαινε από το λεωφορείο μετά από καταγγελίες επιβατών ότι την είδαν να κλέβει ένα κινητό τηλέφωνο. Την έψαξαν και αρχικά δεν βρήκαν τίποτα και έτσι αποφάσισαν να καλέσουν τον αριθμό. Του, ναι. Ναι, λέει ναι. Κυρία μου, εσείς το χάσατε. Από εσάς το πει μάλιστα. Για πάρτε μου 6-9-4. Αχού, κάθε τρεις και λίγο αυτή τη δουλειά γινότανε. Και άρχισε και βάλαγε το κινητό. Αχ, Παναγία μου. Μα πραγματικά. Ναι, παιδιά. Και ακούγανε ένα υπόκοφο. Καλά, και πώς το κράταγε εκεί, βρε παιδιά. Το έχω σε εντάξει, αναρωτιέμαι, δεν είναι ανάγκη να μου απαντάζει. Σου λέω δηλαδή και εγώ το από το σκέφτομαι. Δεν το βάλει στο ισόρροχο την πίσω πλευρά. Καλά, το έχω σε μέσα. Κάθε φορά που κουδούνει αυτή ερχόταν και σε μια κατάσταση, δηλαδή τι μου σημαίνει, Χριστέ μου. Χρειάστηκε γιατρός για να αφαιρέσει τη συσκευή από τα οπίστια της κοπέλας και αφού το απολυμάναν τελικά, το επέστρεψε στον νόμιμο κάτοχο. Άντε τώρα αυτό τηλέφωνο του κόλλου. Νίκος Μάνεσης δήλωσε, ο Νίκος Μάνεσης που λέει τις ειδήσεις στον δημοσιογράφο. Η λύση στην κρίση είναι να επιστρέψουμε στα χωριά μας. Καλό ταξίδι πες. Να του στείλουμε και ένα φορτηγό. Να αρχίσει να τον βοηθήσουμε στη μετακόμιση για 20 και μήνες. Αυτός έλεγε ένα δεύτερο φορτηγάκι. Δεν θέλει ένα, θέλει δύο. Ναι, γιατί έχει πολλά σακάκια. Τα οποία ο Μακαρίτης ήταν τρία νούμερα πιο μεγάλα. Εντάξει, τι να κάνει ο άνθρωπος. Έχεις στο δελτίο του Α. Είναι λίγο μεγάλα αυτά που του βάζουν. Και στο κλείσιμο όταν φεύγει, τι τον βάζουν και περπατάει. Παιδιά, είναι 7 νούμερα παραπάνω. Τα σακάκια είναι μέχρι τα γόνατα. Πες τα. Πώς τα λένε, τα παντελόνια έχουν τριπλό ρεβερ κάτω. Και είναι σαν κρεμασμένο στην κρεμά. Καλημέρα στον Νίκο Μάνη. Καλημέρα. Λοιπόν, τα σακάκια, αγαπητέ, πώς σε λένε, είναι όπως είναι η ζώνη. Πες, κάνε μάθημα. Οι δε γραβάτες, σαν παλαμίδα. Είσαι τα ψάρια, τα φαρδιά. Χάλια, αγάπη μου. Η γραβάτα τώρα, να ξέρουμε, τη μόδα ήταν παλιά, ένα ήταν ακριβώς πάνω από τη ζώνη. Τώρα είναι πιο πάνω από τη ζώνη. Πιο μπροστά. Είναι πιο πρωί. Και είναι και λεπτή. Το σακάκι, βέβαια. Το σακάκι δεν πρέπει να είναι πάνω από. Κάτσα σκοτώ. Σήκω πάνω. Το μακρύτερο πρέπει να είναι μία πιθαμή κάτω από τη ζώνη. Α, αυτήν είναι μία πιθαμή κάτω από τα γόνατα. Χρώμα. Μα και λεπτία, Μιχάλη. Ήτανε ο Μακαρίτης. Τι φοβούνται οι γυναίκες στο σεξ? Τίποτα δεν φοβάται. Όταν είμαι εγώ εκεί δεν υπάρχει φόβο. Τίποτα δεν υπάρχει. Κι όμως, επειδή θέλουμε να γίνει τέλειο και να είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι θέμα φόβο. Λιγάκι μια τρομακτική αυτή, αλλά δεν είναι. Είναι ασφάλεια, βρε παιδί μου, πάνω σε αυτό. Έχω τον τρόμο. Αλλά αυτό είναι άπαξ. Λοιπόν, οι γυναίκες φοβούνται πάνω στο σεξ την κρίσιμη στιγμή που δεν είναι η κορύφωση. Είναι η αρχή. Αν αυτό θα εξελιχθεί καλά. Η χημεία. Υπάρχει, μπράβο, ένα άγχος. Είμαι καλός. Δεν είναι αυτό. Σου λέει
Ρε παιδί μου, μήπως, να σου πω κάτι, έχουν, έχετε και δίκιο. Γιατί μου έχει πέσει σε κανένα τζαμί. Θα το σκεφτούμε και αυτό. Γιατί ο ατζαμής. Τι κάνει. Ο ατζαμής δεν καταλαβαίνει τον ρυθμό σου. Και έχει το δικό του ρυθμό. Εσύ ρε παιδί μου θέλεις τράπα τη, τρούπα τη. Και αυτό θέλει. Κάτσε ρε καραγκιόζι. Βάτε, μήπως αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι θέλει να πάει η τουαλέτα. Πιπί. Ναι. Ναι, αυτό το κάνουν πριν. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, έχουμε πιει το κρασί μας. Α, είσαι μετά από κρεπάλι. Δεν νομίζω. Το φοβάμαι. Και α σου συμβεί, αυτό θα είναι από τη χαρά σου. Μετά από τόσο καιρό. Πολύ ωραία τα λέτε. Πάρα πολύ ωραία. Όταν ταξιδεύει αλλού κάποια στιγμή. Ναι. Εκείνη τη στιγμή χάνομαι. Μάλλον εσύ δεν είσαι πολύ καλός και εγώ χάνομαι. Όχι, εγώ. Ο άλλος. Ο άλλος που σου είπε. Αγαπημένη. Στο ξαναπεί. Με μένα παθαίνεις ένα εκεί τοπικό επιτόπιο Αλτσχάιμερ. Όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Γιατί το παίρνεις προσωπικά. Γενικά μιλάω. Όταν είμαστε οι δυο μας, γιατί κρατάς την αυτοίτα σου. Για να μην ξεχάσεις το όνομά σου. Αυτό. Την ψυχανάλυσή σου και να πας στον γιατρό να πληρώσει να σου πει γιατί εννοείς τον Μιχάλη. Ναι. Σκέφτεσαι να είμαι με τον Μίτσο. Εσύ σαν Μιχάλη δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είσαι το χάπι μου για να ξεπεράσω τον άλλο. Κανένα πρόβλημα. Κάνε ένα πρόβλημα. Αλήθεια. Είμαι δοτικός. Δίνω. Αρχίσαμε πάλι, Γιώργο. Είμαι δοτικός. Είσαι δοτικός, είσαι συναισθηματικός. Ξέρω ότι είμαι σκεύος ειδονής για σένα. Ναι. Όμως ο άλλος. Ότι είμαι η ατέλειωτη ειδονή. Ναι. Και η οποία είναι for free. Δεν πληρώνεις, αντιλαμβάνεσαι. Όντως, τι άλλο είσαι. Είμαι ο ερυθρός σταυρός του σεξ. Χριστέ μου. Τα απ' όλα μόνος του. Μαζεύτε με. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.